Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Frank Walter Steinmeier, έφτασε στην Ελλάδα. Πριν ακόμη συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισκέφθηκε το στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Χαϊδάρι, στο οποίο κατά τη διάρκεια της κατοχής είχαν βρει μαρτυρικό θάνατο χιλιάδες Έλληνες και Εβραίοι από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Τον πρόεδρο της Γερμανίας υποδέχθηκε ο Προκόπης Παυλόπουλος, που πέρα από τα εθνικά μας ζητήματα αναφέρθηκε στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Αυτή τη στιγμή είναι ότι συμμεριζόμαστε, όχι μόνο οι χώρες μας, αλλά και οι δυο μας. Ένα κοινό όραμα μέσα από κοινές αγωνίες για την Ευρώπη, σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη. Κρίσιμη περίοδο εν όψη των ευρωεκλογών, που πρέπει να αγωνιστούμε για να μην αναδείξουν αυτές οι εκλογές μορφώματα ή άλλου είδους οντότητες, οι οποίες επιβουλεύονται ευθέως στην Ευρώπη. Η έξοδος της Ελλάδας από τα μνημόνια αλλά και η συμφωνία των Πρεσπών κυριάρχησαν στην συζήτηση που είχε ο κ. Steinmeier με τον Πρωθυπουργό. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στις γερμανικές αποζημιώσεις, τονίζοντας ότι από κοινού πρέπει να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε ή να κρύψουμε κάτω από το χαλί όποιες διαφορές έρχονται από το μακρινό παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει όποιες διαφορές έχουμε να ορίσουμε από κοινού και με άλληλο σεβασμό και άλληλο εκτίμηση το πεδίο επίλυσής του με βάση πάντοτε το διεθνές δίκαιο που όλοι σεβόμαστε. Wir verneigen uns vor den Opfern. Αυτό που κάνουμε είναι να τιμήσουμε αυτούς τους νεκρούς, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα να ζητήσουμε συγγνώμη Δεν θέλουμε να ξεχάσουμε το παρελθόν, ούτε θέλουμε να παραβλέψουμε την ηθική και πολιτική ενοχή που μας βαραίνει. Στη Μεσσηνία θα συνεχίσει ο Γερμανός Πρόεδρος την διήμερη επίσκεψή του στη χώρα μας, καθώς θα βρεθεί σε Καλαμάτα και Αρχαία Μεσσήνη. Έχουμε πάρει αποφάσεις ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον τρόπο με τον οποίο θα το τιμήσουμε. Θα του παραδώσουμε το χρυσό κλειδί της πόλης, το κείμενο της προειδοποίησης προς τις ευρωπαϊκές αυλές και την πρώτη σφραγίδα του Δήμου της Καλαμάτας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γερμανός Πρόεδρος έρχεται για δεύτερη φορά στην Ελλάδα μέσα σε μόλις 1,5 χρόνο.